κάπου, που, ενώ τώρα που υπάρχει αυτή η ένταση, αυτή η κινητικότητα που δεν έχει ο κόσμος ιδέα. Προφανώς δεν το κάνουν και οι επενδυτές, επιλέγουν το πού, το πώς, το τι θα παράγουν με βάση την κερδοφορία τους και τα προσδοκόμενα κέρδη που επιθυμούν. Πρόκειται για μια παραγωγή, να δούμε έτσι, και ενέργειας, η οποία θα κοστίζει, δεν θα φέρει φθηνότερο ρεύμα για το λαό, πολύ συγκεκριμένο είναι αυτό και πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Και μάλιστα σε μια περίοδο, πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας, που έχουν περάσει ένα σωρό αντιλαϊκοί αντεργατικοί σχεδιασμοί με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με αφορμή τον κορονοϊό, μέτρα που θα θέλαν πολύ και θα προσπαθήσουν και θα επιχειρήσουν να μείνουν, με μισθούς καταβαθμισμένους με 300 και 400 ευρώ, με επιδόματα κτλ. Θα έχουμε μια τέτοια εξέλιξη. Βέβαια, εννοείται και σε σχέση με το περιβάλλον, μιλάμε για, πώς να το πω, τελείως αλλαγή της χρήσης γης, δηλαδή όποια ελεύθερος χώρος, όποια στιγμή ελεύθερης γης που θα μπορούσε και θα έπρεπε να τον χαρεί, ακόμα και αρχαιολογικοί χώροι συγκεκριμένα και στην Ιερά Πέτρα, που θα έπρεπε και θα μπορούσε να τους χαρεί ο τόπιος πληθυσμός, οι επισκέπτες κτλ. Όλα αυτά γίνονται βορρά στο μεγάλο κεφάλαιο για να μπορεί να επενδύει σε αυτές τις περίφημες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Εμείς βέβαια να ξεκαθαρίσουμε ότι και σε αυτό το κομμάτι, επειδή πολλές φορές γίνεται μια αντισνόηση, ότι δεν δαιμονοποιούμε την τεχνολογία και τις ανακαλύψεις. Εδώ έχει να κάνει με το ποιος το έχει στα χέρια του και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται. Είναι μια... Ναι, πείτε μου. Άρα λοιπόν, λέτε, έχει σημασία το πώς χρησιμοποιούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν τελικά το όφελος είναι για τον επενδυτή ή αν είναι για το κοινωνικό καλό. Είναι δεδομένο ότι είναι για τον επενδυτή. Αυτό δεν νομίζω ότι... και δεν έχει να... δηλαδή και αποδεικνύεται και με επιχειρήματα, εννοώ, και θα τα πούμε και την Κυριακή. Άλλωστε νομίζω ότι δεν υπάρχει επενδυτής που να επενδύει χωρίς να... να επενδύει χωρίς να προσδοκά κάποιο όφελος. Απλά εδώ στην προκειμένη... Μπορεί να υπάρξει όμως όφελος. Απλά έχει θέμα τώρα το πώς θα διαχειριστούμε, αν θα πουλήσουμε την ενέργεια που θα παραχθεί, πού θα την πουλήσουμε, πόσο θα την πουλήσουμε, ή τι θα γίνει σε μια περίπτωση που σταματήσουν να λειτουργούν τα εργοστάσια στην Κρήτη και αν θα πρέπει να έχουμε μια εναλλακτική λύση. Ναι. Εντάξει, καταρχάς νομίζω ότι ξέρουν αρκετοί, εγώ δεν είμαι και επιστήμονας ενώ του συγκεκριμένου τομέα, αλλά ξέρουν πάρα πολύ ότι ακόμα και αυτές οι περίφημες ΑΠΕ δεν μπορούν να λειτουργήσουν αν δεν υπάρχει εργοστάσιο της ΔΕΗ, τέλος πάντων παραγωγή και από μαζούτα, από πετρέλαιο, από φυσικό αέριο. Δεν είναι σταθερά, δηλαδή δεν μπορούν να κρατάνε σταθερό το σύστημα. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτό συνοδεύεται με κάτι. Αλλά νομίζω ότι απαντάμε με βάση και το ίδιο το ερώτημα που βάζετε εσείς οι ίδια, δηλαδή που μου βάλατε μάλλον. Όταν ο επενδυτής επενδύει με βάση το κέρδος, μπορεί αυτό ταυτόχρονα να το έχει και, πώς να το πω, να καλύπτει και λαϊκές ανάγκες? Αυτό είναι εις βάρος των λαϊκών αναγκών, γιατί ακριβώς το που, ξαναλέω, θα επενδύσει, με ποια τεχνολογία, πώς θα ταξιοποιήσει, τι τιμή θα διαμορφώσει, να το πω και έτσι, έχει να κάνει καθαρά με το όφελος των μετόχων, των επενδυτών κτλ. Με αυτή την έννοια δεν μπορείς να είναι ενάντια στις ίδιες τις ανάγκες του λαού για φθηνή ενέργεια κτλ. Άλλωστε η Ελλάδα, που είναι, να το πω και έτσι, από τις πιο πλούσιες συνεργειακά χώρες, ήδη, όχι κάτι που θα γίνει, είναι καταδικασμένη, να το πω και έτσι, το ζήτημα την προηγούμενη δεκαετία, σε μια ενεργειακή φτώχεια όπου πάνω από το 50% δεν έχουν πρόσβαση στη θερμότητα, με την έννοια ότι είναι πολύ ακριβή η ενέργεια δηλαδή, με χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά να είναι με κομμένο το ρεύμα και με άλλες τόσες αιτήσεις να κρεμούν για να κοπεί το ρεύμα. Λέω λοιπόν ότι πώς γίνεται να μια αντίφαση, ας το πούμε έτσι, που εμείς την απαντάμε, εξηγείται, αλλά λέω μια τόσο πλούσια χώρα να μπορεί να έχει τέτοια ενεργειακή φτώχεια για την πλειοψηφία του λαού. Αυτό θα επιδεινωθεί με επενδύσεις όπως αυτές. Κύριε Σημεωνίδη, μας είπατε πριν, ή από τη Σιτία. Μιλάμε, ναι. Έτσι, υπάρχει εμπειρία στη Σιτία και στις τοπικές κοινωνίες από την εγκατάσταση τέτοιων νεολικών πάρκων. Ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε?
Υπάρχει ανταποδοτικότητα, παίρνουν κάποιο, υπάρχει όφελος προς την τοπική κοινωνία, προς τους πολίτες. Ακούστε, το όφελος καταρχάς είναι το τυράκι για να μπει και στην φάκα. Είναι και αυτό που αξιοποιούν οι τοπικές διοικήσεις, οι δήμοι, για να λένε ότι εντάξει, και εμείς δεν συμφωνούμε, ας το πούμε έτσι ακριβώς, να το πω πολύ απλά. Αλλά τι να κάνουμε κι αλλιώς, να τουλάχιστον θα έχουμε και ένα όφελος. Αυτή είναι μια σχετικά μόνιμη επιχειρηματολογία που υπάρχει από την εμπειρία και πανελλαδικά και πατρίδα και συγκεκριμένα στο Δήμο Σιτίας. Τα ωφέλη, μιλάμε τώρα ότι είναι τα ωφέλη. Καταρχάς πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι και δεν ταυτίζεται απαραίτητα και ο Δήμος με τον ίδιο το λαό, το πώς ζει και τι ωφέλη έχει ή τη χρηματοδότηση ή τι χρήματα μπορεί να έχει ένας Δήμος, δεν σημαίνει και τα χρήματα του Δημότη, άλλο το πώς θα έπρεπε να είναι. Αυτό είναι ένα τυράκι στη φάκα, αυτό συνέχεια μειώνεται, όλες οι κυβερνήσεις το μειώνουν, το απαιτεί και το απαιτούν και οι πράσινοι επενδυτές, άλλωστε όταν συμβαίνει αυτό, αλλά φανταστείτε, να το πω και έτσι, όταν πολλές φορές διατίθεται τα δώσουν, πόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια βγάζουν κέρδη για να μπορούν με μια άνεση, πώς να το πω, θεωρητικά, να λένε θα σου τα δίνουμε για να τα ανταποδοτικά θα τα λεγόμενα για να μπορούμε να επενδύουμε. Όμως εδώ πρέπει να σκεφτούμε ποιος το πληρώνει. Εν πάση περιπτώσει, πάλι από την πίσω πόρτα, όταν με βάση την νομοθεσία και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να πουλάει ρεύμα στους ανταγωνιστές της πιο φθηνά από ό,τι το παράγει, όταν το περίφημο τέλος του ΕΤΜΕΑΡ το πληρώνουμε όλοι μας, το οποίο έχει αυξηθεί πάνω από 400-500% τα τελευταία χρόνια. Επομένως, ακόμα και αυτά τα ανταποδοτικά, τα οποία έτσι φαίνονται να θαμπώνουν, πολλές φορές τα έχουμε πληρωμένα 2 και 3 φορές, τα πληρώνουμε στο λογαριασμό ή το πληρώνουμε, ξαναλέω όπως είπα και πριν, με το να είναι καταδικασμένος πάρα πολλοί κόσμος σε μια ενεργειακή φτώχεια, σε μια δυσκολία να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σε ένα αγαθό, όπως θα έπρεπε να είναι, που είναι το αγαθό της ενέργειας. Και άρα με αυτή την έννοια και στη Σιτία δεν είναι τυχαίο ότι και αντιδράσεις υπάρχουν από τους Σιτιακούς απέναντι σε αυτόν τον ενεργειακό σχεδιασμό, γιατί ακριβώς είναι μεγάλη εμπειρία και θα μπορούσε, αν θέλει κανείς να δει πώς αντιδρά, πώς σκέφτεται ο κόσμος, πώς τις προσεγγίζει, φαίνεται από την αντιδράση της πλειοψηφίας του Σιτιακού λαού τη γνώμη που έχει για αυτές, οι οποίοι είναι αρνητικές. Και μιλάμε για ένα Δήμο συγκεκριμένα που έχει πάρα πολύ εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε και το εργοστάσιο στον Αθερινόλακο. Κοιτάξτε, ναι, επειδή συζητάμε κιόλας και πολύ στο κομμάτι των ΑΠΕ, που είναι και λίγο λογικό, είπαμε και πριν ότι είναι ένας ενεργειακός σχεδιασμός που, πώς να το πω, επειδή ακριβώς είναι φτιαγμένος για να υπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου, και δεν θα μπορούσε να αναλύσει τον καπιταλισμό, έχει μια σημασία, όπως είπατε και πριν, όλος ο σχεδιασμός και για την περιοχή και ευρύτερα, και εμείς θα αναδεικνύουμε και τέτοια ζητήματα. Δηλαδή και με τη διασύνδεση που λέγαμε πριν, ακόμα και διασύνδεση με άλλες χώρες που ακούγεται, ας πούμε, για την Κρήτη, αγωγούς που θα μεσολαβεί και η Σιτία, και η Κρήτη, και, για να υπάρξει σχέση με την υπόλοιπη χώρα, υδρογονάδα και στο θέμα και της εξωτερικής πολιτικής, όπως σχετίζεται με τα ζητήματα της ενέργειας. Άλλωστε, αυτό νομίζω ότι τουλάχιστον ο ελληνικός λαός δεν τρώει κουτόχορτο, το καταλαβαίνει. Για ποιο λόγο γίνονται οι συγκρούσεις στην περιοχή, τα θερμά επεισόδια, οι πολεμικές συγκρούσεις. Υπάρχουν λοιπόν και παράπλευρα θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε, γιατί σαφώς δεν είναι μόνο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν είναι μόνο τα αεολικά πάρκα που στείνονται. Υπάρχουν και πολλές συμφωνίες διακρατικές που βλέπουμε να εξελίσσονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε το θέμα είναι και εθνικό, για το πώς θέλουμε τον ενεργειακό σχεδιασμό και ποιο ρόλο θα παίξει μέσα σε όλο αυτό η Κρήτη, το νησί μας. Εδώ πρέπει να απαντήσει και ο κόσμος. Αν λέμε ότι, πώς να το πω, κυρίαρχος είναι ο λαός, ή θα έπρεπε να είναι, τι λέμε εμείς, πρέπει να απαντήσει ο κόσμος και να διεκδικήσει το δίκιο του. Από τη στιγμή που η ενέργεια, το ζήσαμε, να το πω και έτσι, πολύ απλά και στον τομέα της υγείας. Όταν κάτι, ένα αγαθό, ένα κοινωνικό αγαθό που θα έπρεπε να έχει ο κόσμος δωρεάν ή πάρα πάρα πολύ φθηνή πρόσβαση, να μην λείπεται από κανέναν, να το πω και έτσι. Και ξαναλέω, η Ελλάδα είναι από τις τυχερές χώρες. Έχει αυτάρκεια τέτοια και μπορεί να έχει.
συμβαίνει κάτι τέτοιο, πώς θα απαντήσουν εμείς, θα το κεκδικήσουμε. Αυτή τη στιγμή που η ενέργεια συγκεκριμένα τώρα είναι εμπόρευμα και επομένως οποιοδήποτε μπαίνει σε αυτό το τομέα ως επενδυτής δεν μπαίνει με κριτήριο να καλύψει τις ανάγκες ενεργειακές του λαού μας, στα σχολεία, στα δημόσια κτίρια, στην θέρμανση κτλ. Στη βιομηχανία που θα έπρεπε να υπηρετεί και αυτή τις ανάγκες που έχει ο λαός. Δεν γίνεται για αυτό το λόγο. Γίνεται ακριβώς για να μπορούν να κερδοφορούν ακόμα περισσότερο. Αυτά πρέπει να τα σκεφτεί ένας κόσμος, δηλαδή το πώς θα μπορούσε να είναι και ο ενεργειακός σχεδιασμός και συνολικά η οικονομία της χώρας ώστε να τον υπηρετεί. Βέβαια, στο σήμερα κρίνεται αυτό ως δίλημα. Δυστυχώς δεν είναι αυτό το διακύβευμα, δηλαδή αν θα έχουμε ενεργειακό σχεδιασμό, να το πω έτσι, σε μια άλλη οικονομία με εργατική εξουσία, αλλά κρίνεται συγκεκριμένες επενδύσεις, συγκεκριμένος σχεδιασμός κτλ. Καταρχάς, να έχουμε μια στάση απέναντι σε αυτόν τον ενεργειακό σχεδιασμό, ένα συμπέρασμα, να ξέρουμε τι περιέχει, ποιος φταίει, ποιος τον φέρει. Εδώ συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε πολλά. Δηλαδή, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν βάζει το πράσινο New Deal και την πράσινη οικονομία και έχει συμφωνίες για όλη τη δεκαετία από το 2020 και μετά. Όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά υπηρετούν αυτή τη στρατηγική και μάλιστα το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας το πρόσφατο υπηρετεί και αυτό το σχεδιασμό. Έχει να κάνει, όπως είπαμε και πριν, απλά είναι πάρα πολλά τώρα και νομίζω ότι την Κυριακή θα είναι πολύ πιο εύκολο να αναλύσουμε όλα, αλλά έχει να κάνει με την προσπάθεια, μάλλον να το κάνουμε με την μορφή ερωτήματος. Διαφέρει αυτός ο σχεδιασμός, είναι ανεξάρτητος από την προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εννοώ τα ευρωπαϊκά μονοπόλια, οι μεγάλοι όμιλοι στο να είναι τόσο εξαρτημένοι από τη Ρωσία. Η ΗΠΑ βάζουν το χέρι τους ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια μέσω του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωστρατού, σε όλη την περιοχή, έτσι ώστε να προχωρήσει ένας τέτοιος σχεδιασμός. Πώς απαντάνε οι ανταγωνιστές αντίστοιχα, η Ρωσία, το Ιράν κτλ. Λέω ότι και αυτός ο ενεργειακός σχεδιασμός εμπεριέχει πολλούς κινδύνους. Τι μπορεί να κρύβεται από πίσω δηλαδή και ποια είναι η στόχευση ενδεχομένως κάποιοι που αποφασίζουν σε ένα ευρωπαϊκό σχεδιασμό λοιπόν όπως λέμε. Τον υπηρετούν βεβαίως. Μα ακούστε στον ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε τώρα, τη διετία 16-17 δόθηκαν επί των ημερών 500 ΜΒ ολικών πάρκων στη διάσταση στο σύστημα. Δηλαδή εδώ έχουμε μια διαχρονικά, πιο πριν το ΠΑΣΟΚ στην ΑΛ, πιο πριν η Νέα Δημοκρατία, έχουμε μια διαχρονική σκυταλοδρομία που οποιαδήποτε κυβέρνηση αναλαμβάνει σε σχέση με το περιβάλλον, να μιλήσουμε για το περιβάλλον, στο πούμε έτσι για παράδειγμα τώρα, δεν αναιρεί καθόλου τις προηγούμενες κυβέρνησεις τις όποιες αλλαγές και συνεχίζει κανονικά να υλοποιεί μια κοινή στρατηγική εν τέλει για το μεγάλο κεφάλαιο συγκεκριμένα. Δηλαδή για τα δάση, να το πάμε, σε σχέση με τη διαχείριση των δασών, για το περιβάλλον που λέγαμε πριν, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που λέγαμε, που έφερε η Νέα Δημοκρατία τώρα μέσα στο κορονοϊό, το είχε παραγγείλει ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων ένα χρόνο πριν. Το οποίο βέβαια δεν ήταν οι εκλογές και όποιος θα έπρεπε να το υλοποιήσει. Έχουμε δηλαδή απέναντί μας τέτοια πράγματα, τέτοιο αντίπαλο και προσφέρεται, να το πω και έτσι, το τομέα ο συγκεκριμένος της ενέργειας για να βγουν συμπεράσματα ευρύτερα για το τι λύσεις θέλουμε, ποιες λύσεις υπηρετούν το λαό μας. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά άλλα την ερχόμενη Κυριακή, 5 Ιουλίου κύριε Σημεωνίδη, θα είσαστε ένας από τους κεντρικούς ομιλητές. Και η εκδήλωση είναι ανοιχτή, καλούμε όλο τον κόσμο να παρευρεθεί, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα ως προϋπόθεση. Υπάρχει πολύ προβληματισμός και στην περιοχή της Ιεράφετρας και είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί να το πω έτσι αποκαλείται μια συνδοσία που δεν θα μπορούσε και αν και αλλιώς, όμως εδώ φτάνουν μέχρι και σε σημείο να μην υπολογίζουν απολύτως τίποτα. Αυτό είναι μια πλευρά βέβαια. Και επειδή θα έχουμε σε όλο το επόμενο διάστημα αντιμέτωποι με τέτοιου είδους σχεδιασμούς, νομίζω ότι μια πρώτη συζήτηση τουλάχιστον ο κόσμος θα πρέπει να ενημερωθεί, να ακούσει διαφορετικές απόψεις και ας αποφασίσει
πώς και αν θα πρέπει να κινηθεί και ποιες ενέργειες θα κάνει και εκείνος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα. Αν δείτε, νομίζω ότι επειδή υπάρχει κινητικότητα στην Ελλάδα, αν δείτε και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, παντού αναπτύσσονται αγώνες, κινητοποίησεις κτλ. Εντάξει, δεν είναι, πώς να το πω, τρελός ο κόσμος να αντιδράει. Εντάξει, είναι ένα θέμα, αλλά μην τα πούμε όλα. Είναι ένα θέμα τα κίνητρα του καθενός, τι τον συγκινεί περισσότερο. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να δείξουμε όλο το κάδρο, όλο το σχέδιο τέλος πάντων. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, εντάξει, άλλοι έχουν μια πιο σε σχέση με το περιβάλλον ευαισθησία, άλλοι έχουν σε σχέση με την ενέργεια ότι θα έπρεπε να είναι κοινωνικό αγαθό να προσφέρεται σε όλους δωρεάν. Υπάρχει και αντίθετη άλλη άποψη που μπορεί να μπαίνει πολλές φορές. Από εκεί και πέρα νομίζω μπορεί να συναντηθούν όλοι, γιατί είναι κοινά, έχει επιπτώσεις, ας το πούμε έτσι, και όλα και δεν... Εντάξει, εμείς ξεχωρίζουμε κάποια, βάζουμε μια προτεραιότητα, αλλά τέλος πάντων μπορεί να συναντηθεί ο λαός και να βάλει τη σφραγίδα του στο συγκεκριμένο θέμα, στις εξελίξεις που υπάρχουν και να διεκδικήσει κυρίως έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα υπηρετεί τις δικές του ανάγκες. Γιατί δεν υπάρχει, πώς να το πω, είναι αυτός που θα του δώσει και αντοχή στους αγώνες αυτούς που αναπτύσσονται και θα πρέπει να αναπτυχθούν, γιατί είναι στραμμένος στο αύριο και βάζει τις δικές του ανάγκες μπροστά. Δηλαδή, εμείς, να το πω και έτσι, θέλουμε και ένας κόσμος και ο κόσμος να μην παλεύει απλά να μην γίνει κάτι, βεβαίως να γίνεται αυτό, αλλά να έχουμε και το βλέμμα μας στραμμένο στο αύριο, στη διεκδίκηση, στον αγώνα και στο συγκεκριμένο βέβαια τομέα της ενέργειας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα και δίνετε ραντεβού την Κυριακή, όπως είπαμε, εδώ στην Ιεράπτα, στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Καλημέρα. Να είστε καλά κι εσείς.